τη βεβαιότητά του ότι οι πολίτες θα στηρίξουν τους υποψηφίους που στηρίζει το κυβερνόν κόμμα, εξέφρασε σήμερα από τα Τρίκαλα ο Υφυπουργός κ. Φίλιππος Αχινίτης. Πιστεύουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε θεσμούς όπως είναι ο Καλλικράτης και είναι διατεθειμένοι να δώσουν τον αγώνα για να προχωρήσουμε σε μια περιφέρεια Θεσσαλίας με το δικό της αναπτυξιακό πρότυπο, σε έναν Δήμο Τρικάλων ο οποίος πραγματικά θα εκμεταλλευτεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει ο Καλλικράτης. Από την πλευρά του, ο πρώην Υφυπουργός, κ. Νίκος Λέγκας, μιλώντας στην κάμερα της ΔΕΤ, επεσήμανε ότι οι πολίτες θα πρέπει να στείλουν το δικό τους μήνυμα διαμαρτυρίας. Αυτές οι εκλογές ομολογουμένως έχουν μια ιδιαιτερότητα. Αφενός μεν θα στείλουν μήνυμα προς όλους μας, αφετέρου βεβαίως δεν πρέπει να παραλείψουμε τον αυτοδιοικητικό τους χαρακτήρα. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός με σοφροσύνη θα επιλέξει βεβαίως τους καλύτερους, αυτούς που θα στελεχώσουν και τους καινούριους θεσμούς, αυτούς που μπορούν να δώσουν λύσεις, αλλά θα στείλει και μηνύματα. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί γίνονται σε μια κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας, μέσα σε ένα πλαίσιο σύγχρονο και αναγκαίο για την πατρίδα. Γιατί η πρόοδος και η ανάπτυξη, χωρίς αποκέντρωση σε πόρους και αρμοδιότητες, δεν είναι δυνατή. Το ΠΑΣΟΚ τόλμησε για μια ακόμη φορά και εισήγαγε για ένα δημοκρατικό θεσμό αυτών της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης της πατρίδας μας τα επόμενα χρόνια.